γκρίζα γυαλιά και φορά τα χρωματιστά? Αυτό είναι ένα ερώτημα που το βάζω και στον εαυτό μου. Και όπως θες είχαμε τη Μαρία μια συζήτηση για άλλο θέμα, αισθάνομαι πάντα σαν μηχανικός, δηλαδή που για να αποδώσω ένα χτίριο σε όλες τις πλευρές, δηλαδή το δράμα μας το σημερινό, δεν πάω να κολλήσω πάνω του, πρέπει να απομακρυνθώ. Για να το αποδώσω προβολικά, προοπτικά, ο αρχιτέκτονας απομακρύνεται από ένα χτίριο για να μπορέσει να το αποτυπώσει. Αυτό πρέπει να κάνουμε και στο σημερινό δράμα. Να το δούμε από μία ορισμένη απόσταση και από διαφορετικές οπτικές γωνίες για να συλλάβουμε και τη συναισθηματική του ένταση. Όχι μόνο τους αριθμούς κλπ. Ίσως, λέω επίσης, ότι μας χρειάζεται αυτή η απόσταση ιστορική από το σημερινό δράμα, μέσω της ιστορίας βγή δηλαδή, διότι αν δούμε τα βάσανά μας, τα σημερινά, από μία ιστορική απόσταση, η τραγωδία μας μπορεί να φαίνεται λιγότερο τραγική, όπως ένας μεγάλος ρήτορας και φιλόσοφος της Ρώμης, Φιλέλλην βέβαια, ο Κικέρον, έλεγε όταν ζείτε ένα μεγάλο δράμα, κάντε και μια βόλτα από την Καρχιδόνα, που δεν έμεινε δηλαδή πέτρα πάνω στην πέτρα. Δηλαδή ίσως παίζει και ένα παρηγορητικό ρόλο, θεραπευτικό ρόλο, αυτό το βλέμμα το ιστορικό.